αυτή να βγει από τα σκριν. Τελικά θα γίνει η συνεργασία στα μάτι με τον Βοητσεχόφσκι. Την κίνηση. Έχει επιλέξει να πάει στο ένα εναντίον ενό η άμυνα. Ο Βίκτορ τώρα θα καρφώσει. Και είναι μόνο του. Ο Βίκτορ βγαίνει στον εμβδιασμό, κρατάει και την μπάλα και θα ξανακαρφώσει δύο συνεχόμενα. Πάρα πολύ καλό δίδυμο. Με τον Σταμάτη μπήκε. Ήταν επιτυχημένο. Του έχουν δώσει πολλά φλότερ εδώ. Ο Κωνσταντινίδης τώρα από πολύ μακριά και θα τιμωρήσει. Το συνεχόμενο άστοχο του Καμάρα και ο Βίκτορ βγαίνει στον εμβδιασμό. Και για άλλη μια φορά θα καρφώσει εντυπωσιακά. Πήγησε όμω εκεί ο παίκτη του Έαντα. Σουτ για τρεις είναι. Με υπομονή και με ένα πολύ καλό σουτ και εύστοχο. Πρώτο τρίποντο εύστοχο. Δεν μπορεί, δεν παίρνει όμως τον ριμπάουντ ο Σπυρόπουλος. Παπατζάς, εύστοχη. Ριμπάουντ η Μύκονος, αλλά και τα τέσσερα οδήγησαν σε 8 πόντους, οπότε ήταν σημαντικά. Πάλι ο Αιτιέν Κάν. Τώρα πάλι με τον Βοητσεχόφσκι. Παπατζάς. Ο Αμπατζάς θα δώσει. Ο Αμπατζάς που συνήθως δεν σκοράρει πολύ, αλλά σήμερα έχει 10 πόντους. Η πάσα στον Βοητσεχόφσκι από τον Καμάρα. Ο Καμάρας μόνος του για τρεις. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, αλλά στη συνέχεια πολύ ωραίο κάρφωμα. Ας ήμουν άστοχος αφού τα βάζεις, γιατί τα χάνεις. Παπαδόπουλος για τρεις. Παπαδόπουλος. Στρατίου πηγαίνει προς τα μέσα, δημιουργεί ρήγμα, καλάθι. Ο Καρέζος. Βγάζει έξω, Ετιέν, για τρεις. Το πρώτο είναι μόνος του και ο Σπυρόπουλος τελικά δεν αποφασίζει, δεν του δίνει την μπάλα, σουτάρει για τρεις. Ο Πατσέκιεν, 3-2-1, θα σουτάρει για τρεις. Θα πετύχει το τρίπλο. Παράπονα από τον Σπυρόπουλο για την τελευταία άμυνα του τρίτου δεκαλέπτου είχε ο κόουτς Σκαραφίγκας. 63, πιέζει ο Αμπατζάς. Ο Πατσέ Κορτή, σουτάρει για τρεις, από εκεί μείνει πίσω η άμυνα. Προκειμένη περίπτωση όχι, απλά δεν ξέρω αν ήταν αυτή η εντολή. Πολλές φορές υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση αναλόγως στον παίκτη. 4 τρίποντα. Ωραία η πάσα και ωραίο το καλάθι. Ο Ετιέν, τελειώνει ο χρόνος, 3-2, σουτάρει για τρεις. Ωραία της λέξης. Ο Ετσεχόφσκι για τρεις. Η μπάλα θα μπει στο καλάθι. Θα μπορούσε να του δώσουν αμέσως χωρίς screen. Ακριβώς. Ο Αμπατζάς θα δώσει στον Βίκτορ, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι. Γαρέζος. Πηγαίνει προς τα μέσα. Κάνει το σουτ. Θα πετύχει το καλάθι κοντά στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του. Αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ευστρατείο αυτή τη φορά βάζει το καλάθι. Μετά την